Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Μετά από διαμάχες και έντονες διαφωνίες, Δήμος Αλεξανδρούπολης και Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης έκατσαν στο ίδιο τραπέζι μαζί με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αποφάσισαν για την ανάπλαση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμανιού. Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρης Γιαννακίδης, τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστούν οι δράσεις που θα ακολουθήσουν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, ο κ. Γιαννακίδης αναφέρθηκε και στις εργασίες εκβάθυνσης του λιμανιού, λέγοντας πως παραμένει άγνωστο πότε θα ξεκινήσουν και πάλι. Εν αναμονή του φακέλου βρίσκεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες εκβάθυνσης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης, σε συνάντηση που είχε στο Υπουργείο Υποδομών, υπολόγιζε ότι ο φάκελος θα σταλεί το Γενάρη. Περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για τη συνέχιση των εργασιών εκβάθυνσης, αλλά και για παρεπόμενες δράσεις για την αξιοποίηση του λιμανιού. Παρά τις εκκλήσεις και την επικοινωνία που είχαμε, δυστυχώς πάμε στα τέλη του Μάρτη και ακόμη ο φάκελος δεν μας έχει υποβληθεί. Περιμένει λοιπόν την υποβολή του φακέλου. Εμείς έχουμε διασφαλίσει τη χρηματοδότηση από τέσσερις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και είμαστε σε αναμονή. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην περιοχή, ώστε ένα λιμάνι να έχει τη λειτουργικότητα, να έχει το βάθος που πρέπει κυρίως για να καλύψει τις εμπορικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Σε ό,τι αφορά στην ανάπλαση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, ο Περιφερειάρχης δήλωσε πως το αίτημα που θα υποβάλει ο Δήμος και προχωρά στην εκπόνηση της μελέτης θα τύχει της αποδοχής και την απόφαση ένταξης στο χάρτη των χρηματοδοτικών εργαλείων που λέγεται ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι του διαλόγου, ήδη έχουν αρθεί τα οποιαδήποτε προβλήματα. Την Δευτέρα το μεσημέρι θα υπάρξει μια κοινή συνέντευξη των τριών μας, όπου θα ανακοινώσουμε λοιπόν ότι το έργο που αφορά την αξιοποίηση της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, το αίτημα δηλαδή το οποίο θα υποβάλει ο Δήμος και προχωρά στην εκπόνηση μελέτης, θα υπάρχει την αποδοχή και την απόφαση ένταξης στο χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε από την αρχή τονίσει ότι για να προχωρήσει ένα έργο αυτής της εμβέλειας θα πρέπει να είναι σύμφωνη και η Περιφέρεια, να είναι μαζί μας. Έχει συζητηθεί επανειλημμένως και με το Δήμο και με τον Περιφερειάρχη. Τη Δευτέρα, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και από την Περιφερειάρχη, θα γίνει μια κοινή συνέντευξη τύπου, όπου θα δώσουμε στη δημοσιότητα όλο το θέμα, δηλαδή πώς έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα για το καλό της πόλης. Και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να προχωρήσουμε.